Δεν υπήρχε χώρος κατάλληλος για λιμενισμό. Τις νύχτες, όταν ήταν όστρια, έπρεπε να ξενυχτούμε στο λιμάνι να έχουμε την έγκυο. Χτυπούσε μια βάρκα μεταξύ με την άλλη, εγώ φκούνταν τα σινιά. Ήταν επιτακτικό να γίνει αυτό το λιμάνι. Ήταν ένα έργο που το χρειαζόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Κύπρος. Αλλιευτικό καταφύγιο ζυγείου. 25 χρόνια προσμονής έγιναν έργο. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2007 υπογράφεται το συμβόλαιο του έργου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κοινοπραξίας Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δέλτα Κωνσταντινίδης ΑΕ και Metcon Constructions Limited. Νοεμβρίου 2007. Έναρξη εργασιών. Δόθηκε προτεραιότητα στο να κατασκευαστεί ένα κομμάτι του προσινέμου μόλου, του κυματοθράφστη δηλαδή, ώστε να δίνει αυτός ο ίδιος ο κυματοθράφτης ως τμήμα του έργου να δίνει μια προστασία στα πλωτά μηχανήματα. Εκ του μηδενός κατασκευάστηκε ένα νέο λιμάνι. 5.500 κομμάτια διάφορους τύπους τεχνικών ογκολήθων. Οι ψαράδες έφυγαν από τις ερημιές και έχουν γίνει, νιώθουν τουλάχιστον σαν αριστοκράτες ψαράδες. Είναι με περηφάνεια που εκτελέσαμε το έργο του εδώ. Γιατί φτιάξαμε ένα έργο όχι λιμενικό. Αυτή τη στιγμή ένα πίνακα κάναμε. Πιστεύω ότι έχουν ακολουθηθεί πρακτικές αρχιτεκτονικές ώστε να προσαρμοστεί με το περιβάλλον καλύτερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει το πόσο προσεγμένη δουλειά κάνουν οι λειτουργοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Του μεγαλύτερου και σημαντικότερου έργου που έγινε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία για την Κυπριακή Αλία. Ένας και από τους λόγους στους οποίους λάβαμε μέρος σε αυτήν την προσφορά ήταν και ότι είναι έργο προσφοράς προς την κοινωνία. Είναι πράγματι ένα στολίδι, μια ομορφιά. Τόπος έλξης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους του χωριού και να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη του χωριού. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ακόμα ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής για τον τόπο. Το αλλιευτικό καταφύγιο ζυγείου στέκει αγέροχο στη μανία της θάλασσας και φιλόξενο για κάθε επισκέπτη. Ένα έργο. Μία ιστορία υπευθυνότητας, συνέπειας, επαγγελματισμού και οράματος που χτίστηκε πέτρα-πέτρα. Το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στην Κύπρο που συγκριματοδοτήθηκε από το Ταμείο Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέντρο τριών επαρχιών. Σέβεται το περιβάλλον και σηματοδοτεί το μέλλον της κατασκευαστικής υποδομής μας. Μια κατασκευή με γερά θεμέλια στα ανθρώπινα πρέπει και μπορώ. Ένα κύμα δημιουργίας στην ανθρώπινη ανάγκη. Έτσι όπως εμείς ξέρουμε και μπορούμε να χτίζουμε έργα για το μέλλον του τόπου μας. Έτσι όπως μας αξίζει.
αλιευτικό καταφύγιο ζυγείου. Επαγγελματισμός. Δημιουργία. Ζωή. 25 χρόνια μετά, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Εγώ νιώθω συγκίνηση, νιώθω περηφάνεια, νιώθω χαρά, διότι ένα έργο που το περιμέναμε εδώ και δεκαετίες, το βλέπουμε να ολοκληρώνεται και σήμερα βλέπουμε ένα στολίδι για την κοινότητα μας. Ένα από τα πιο φημισμένα ψαραχώρια της Κύπρου απέκτησε επιτέλους ένα αλιευτικό καταφύγιο αντάξιο της ιστορίας του και της ομορφιάς του. Πραγματικά το έργο του ήταν ένα στολίδι για εντελεχή. Ακούμε πάρα πολλά καλά σχόλια. Ήταν ένα έργο που το χρειαζόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Και πιστεύω ότι τώρα που τέλειωσε θα δώσει μια νέα ανώθηση και μια νέα πνοή σε όλη την περιοχή και για τους ψαράδες μας και για τον τουρισμό μας και περισσότερο και για τον εσωτερικό τουρισμό μας. Το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει περαιτέρω όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής ειδικότερα και της Κυπριακής Αλιείας Ναυσιπλοείας Μικρών Σκαφών γενικότερα. Νιώθω πραγματικά πολύ ικανοποιημένη. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για το Υπουργείο μας, γιατί το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ακόμα ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής για τον τόπο. Στο κέντρο των τριών επαρχιών, Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, αποτελεί το ασφαλές καταφύγιο των επαγγελματίων ψαράδων και το οξυγόνο στην ανάπτυξη της Κυπριακής Αλιείας. Οι ψαράδες έφυγαν από τις ερημιές και έχουν γίνει, νιώθουν τουλάχιστον σαν αριστοκράτες ψαράδες. Με σεβασμό στο περιβάλλον, διατηρεί την παραδοσιακή εικόνα του ψαροχωριού και προσελκύει ακόμη περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή. Μόνο χαρά μπορεί να νιώθει κάποιος. Μιλούμε για έναν από τα πιο ωραία και τελευταία έργα που παραδοθήκαν, που αφορά όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά γενικά όλη την Κύπρο. Όλα ξεκίνησαν το 2000. Ήταν μια πολύχρονη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την μελέτη ξεκίνησε το 2000 και ολοκληρώθηκαν τα εγγένεια το 2011. Η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι ήταν τόσο επιτακτική για την κοινότητα, αλλά κυρίως για τους ψαράδες της περιοχής. Δεν υπήρχε χώρος κατάλληλος για λιμενισμό, ειδικά για τους χειμερινούς μήνες. Τις νύχτες, όταν ήταν όστρια, δηλαδή έναν πεντάρι μποφόρ και έξι και εφτά και οχτώ πολλές φορές, έπρεπε να ξενυχτούμε στο λιμάνι να έχουμε την έγκυο. Διότι από στιγμή σε στιγμή διατρέχαν κίνδυνο, σοβαρό κίνδυνο να βουλιάξουν, που χτυπούσαν μια βάρκα μεταξύ με την άλλη, να κόφτουν τα σινιά. Γι' αυτό ήταν επιτακτικό να γίνει αυτό το λιμάνι, όπου βολεύει την περιοχή όλη, από τη Λάρνακα μέχρι τη Λεμεσό, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός για τους ψαράδες όλους, οι οποίοι θέλουν να λιμενίζονται εδώ. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2007 υπογράφεται το συμβόλαιο του έργου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κοινοπραξίας Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δέλτα Κωνσταντινίδης ΑΕ και Metcon Constructions Limited. Αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι σαν εταιρεία για το έργο αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μεγαλύτερο αλιευτικό έργο το οποίο έχει γίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν αξίας 15.200.000 ευρώ το έργο και έχει χωρητικότητα 220 αλιευτικών σκαφών. Είναι ένα άρτιο έργο από κάθε άποψη και τόσο κατασκευαστικά όσο και αισθητικά.
Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκινούν 2 μήνες μετά την υπογραφή του συμβολέου. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας και κατά 50% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο τίτλος του έργου είναι «Κατασκευή αλληλευτικού καταφυγίου εδώ στο Ζήγη και 5 παράλληλων κυματοθραυστών». 5 Νοεμβρίου 2007. Έναρξη εργασιών. Οι εργολαβικές εργασίες προέβλεπαν τα ακόλουθα. Την κατασκευή του προσύνεμου κυματοθράφστη μήκους 600 μέτρων και κρυπηδώματος 300 μέτρων, τον υπήνεμο κυματοθράφστη μήκους 250 μέτρων και κρυπηδώματος 150 μέτρων, το νότιο κρυπίδωμα μπροστά από τα υφιστάμενα κτίρια 300 μέτρων, δρόμων και πεζόδρομων κατά μήκος των μόλων, την δημιουργία λιμενολεκάνης, την κατασκευή 4 αποβάθρων και την κατασκευή 5 παράλληλων κυματοθραυστών ανατολικά του αλλιευτικού καταφυγίου. Είναι καθαρά τεχνητό έργο και ξεκίνησε από το μηδέν. Είχε ληφθεί πρόνοια στο σχεδιασμό να συνάδει η χρήση ως αλλιευτικών καταφύγιων και ως χρήση για τους... για το κοινό. Υπάρχουν πεζόδρομοι σχεδιασμένοι από την αρχή για να ικανοποιούν το κοινό. Το έργο αναλαμβάνει να εκτελέσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και πολύ περήφανος, πρέπει να πω, διότι με ένα τέτοιο έργο έχει υλοποιηθεί κάτω από τη δική μου καθοδήγηση και έτσι όταν βλέπω έργα μεγάλα και σημαντικά έργα για τον τόπο να υλοποιούνται, πραγματικά αισθάνομαι ότι με γεμίζει, με ικανοποίηση αυτό το πράγμα. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αλλιευτικού καταφυγίου Ζυγείου περιείχαν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Το συγκεκριμένο αλλιευτικό είναι το μεγαλύτερο που κατασκευαστήκε στην Κύπρο. Είχε τις ιδιαιτερότητες του σαν έργο, είχε τις δυσκολίες του. Συναντήσαμε δυσκολίες στην κατασκευή, αλλά με την προσπάθεια όλων, τη συνεργασία όλων, καταφέραμε και ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια και ολοκληρώθηκε το έργο, όπως είχα πει, με επιτυχία. Αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο είναι το πρώτο καθαρά τεχνητό έργο που έγινε. Δεν υπήρχε προηγούμενος κυματοθράφστης ή κάποια άλλη υποδομή για τον ελιμενισμό σκαφών στον χώρο. Υπήρχε η αποβάθρα, η γνωστή αποβάθρα του Ζυγείου, η οποία εξυπηρετούσε φόρτωση τοπικών προϊόντων, κυρίως χαροπιών. Το έργο βρισκόταν στο κέντρο του χωριού, οπότε η προσπάθεια ήταν να μείνει να χτιστεί το έργο χωρίς να ενοχλήσουμε τις λειτουργίες του χωριού. Μια από αυτές ήταν ότι το έργο δημιουργήθηκε σε ανοιχτή θάλασσα. Οπότε και οι εργασίες θα έπρεπε να γίνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθούν τον τεχνικό εξοπλισμό να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. Δόθηκε προτεραιότητα στο να κατασκευαστεί ένα κομμάτι του προσυνέμου μόλου, του κυματοθράφστη δηλαδή, ώστε να δίνει αυτός ο ίδιος ο κυματοθράφστης ως τμήμα του έργου να δίνει μια προστασία στα πλωτά μηχανήματα. Εκ του μηδενός κατασκευάστηκε ένα νέο λιμάνι, ενώ οι παραδοσιακά τα φυσικά ελευθερία καταφύγια κατασκευάζονται συνήθως σε περιοχές που υπάρχει φυσική προστασία. Στην αρχή αναγκαστικά ο εργολάβος έπρεπε να μεταφέρει τα πλωτά του από το χρόνο του εργοταξίου σε προστατευόμενη περιοχή, τα έπαιρνε στο βασιλικό και έπρεπε να επιστρέφουν μετά που περνούσε η κακοκαιρία. Μια άλλη ιδιαιτερότητα ήταν η παντελής έλλειψη χερσαίων χώρων, αφού το έργο ήταν σε απευθείας προέκταση της παραλίας. Στο αλλιμενικά έργα διακινούνται μεγάλοι όγκοι, είτε είναι προκατασκευασμένοι από πετό, είτε είναι φυσική ογκόλη θηλατομείου. Στο Μαρίν χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των προκατασκευασμένων, γιατί έχει κατασκευαστεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός προκατασκευασμένων τεμαχίων, γύρω στις 6.000 τεμάχια. Για πρώτη φορά στην Κύπρο εφαρμόστηκε το ευρωπαϊκό πρότυπο για τους ογκόλυθους ΕΕ13383. Αυτόν προκάλεσε δυσκολίες στην εξέβρεση ογκολύθων. Έπρεπε
να βρούμε συγκεκριμένα λατομεία που πληρούσαν τις προδιαγραφές. Αυτόν προκάλεσε δυσκολία γιατί έπρεπε να μεταφέρναμε τις ογκολίες από πιο μακρινές αποστάσεις, όχι από τα λατομεία της περιοχής. Επίσης, βάσει του προτύπου έπρεπε να γίνουν κάποια τεστ που πρώτη φορά γίνονται στην Κύπρο από το τμήμα μας. Η τελευταία, αλλά κυριότερη ιδιαιτερότητα του έργου ήταν η μελέτη και η κατασκευή έργων προστασίας της παρακείμενης παραλίας για αντιμετώπιση της διάβρωσης. Πρώτη φορά αλευτικών καταφύγιων έργων τέτοιου είδους συνδυάστηκε με έργα προστασίας της παραλίας. Κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της διάβρωσης είχε ανατεθεί στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έκανε τη μελέτη και κατασκευάστηκαν 5 παράλληλοι κυματοθράφτες. Χειμώνα του 2007 εκτελέστηκαν από τον εργολάβο οι απαραίτητες βυθομετρήσεις. Την κατάλληλη επεξεργασία τους, να δούμε ποιες ήταν οι συνολικές ποσότητες των υλικών που χρειαζόμαστε για την κατασκευή του έργου και ποια ήταν η διαφοροποίηση σε σχέση με τις θεωρητικές που προέβλεπε η μελέτη. Οποιοδήποτε έργο υπάρχει όχι ο φόβος, αλλά η επιφύλαξη του αν έχουμε τιμολογήσει σωστά, αν έχουμε ξεχάσει οτιδήποτε πίσω. Φαίνεται ότι αυτός ο φόβος εισαγωγικά θα υπάρχει σε κάθε έργο. Το γεγονός ήταν το πρώτο μας λιμενικό, δεν μας εφόβιζε γιατί την εταιρεία, τη συνεταιρική μας την ξέρουμε πάρα πολύ καλά και παραπάνω της έχουμε κάθε εμπιστοσύνη. Άρα δεν είχαμε κανέναν ιδιαίτερο φόβο πηγαίνοντας, τολμώντας να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ο προσύνεμος μόλος είναι το τμήμα νοτιοδυτικά του καταφυγίου, το οποίο προστατεύει το καταφύγιο από τους επικρατούντες νοτιοδυτικούς ανέμους και κύματα. Το έργο γενικά στις αρχές μας φάνηκε λιγάκι δύσκολο. Από θέματα καιρού, επειδή δεν είχε μέρος να προφυλαχτούμε, μέχρι να ετοιμάσουμε ένα κομμάτι από τον προσύνεμο, να μπορούμε να προστατεύουμε τα μηχανήματα. Ο εργολάβος κινητοποίησε για την κατασκευή του έργου μεγάλο αριθμό μηχανολογικού εξοπλισμού από Κύπρο και Ελλάδα, ο οποίος συμπεριλάμβανε. Υπήρχαν για παράδειγμα 3 πλωτοί γερανοί, 2 φορτηγίδες, 2 ρημουλκά, τα οποία είχαν έρθει όλα αυτά από Ελλάδα. Επίσης 3 φορτωτές, 2 εξκαφείς και αρκετά φορτηγά. Στον προσύνεμο μόλο ξεκίνησε η κατασκευή της πρώτης τρώσης που αποτελεί το πολυθωρυπές κατηγορίας LMA 540. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει αυτός ο δρόμος ήταν ογκόλυθη, λιθορυπή 540, μπάζα λατομίου και στρώσεις τέψης. Φυσική ογκόλυθη. Εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη ανάγκη για το έργο που ήταν η έβρεση των κατάλληλων φυσικών ογκολύθων. Παράλληλα, κοιτάγαμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή του έργου, τα οποία τα πιο βασικά ήταν ογκόλυθοι, οι οποίοι είχαν μέγεθος από 300 έως 1 τόνο, από 1 τόνο έως 3 τόνους, από 3 τόνους έως 6 και από 6 έως 10. Λιθορυπή, η οποία είναι πέτρα μικρότερου μεγέθους από 5 έως 40 κιλά, και σκυρόδεμα τα οποία χρησιμοποιήθηκε τόσο για προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος όσο και για επιτόπου έγκαιρες κατασκευές. Για πρώτη φορά στην Κύπρο εφαρμόστηκε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΙ13383, το οποίο έχει αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά το ειδικό βάρος του φυσικού ογκόλυθου που θα χρησιμοποιείτο και κάποια άλλα φυσικά χαρακτηριστικά. Η πέτρα αυτή είναι αρκετά περιορισμένη και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί πέτρα για όλα τα υπόλοιπα έργα που εκτελούνται παγκύπρια. Συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου, σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οι οποίες απαιτούσαν να χρησιμοποιηθεί ασβεστολιθικό πέτρωμα για τις εξωτερικές θωρακίσεις, δημιούργησαν επιπρόσθετες δυσκολίες, επειδή οι ποσότητες στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου είναι περιορισμένες. Αυτόν προκάλεσε δυσκολία γιατί έπρεπε να μεταφέρναμε τις ογκολίες από πιο μακρινές αποστάσεις, όχι από τα λατομεία της περιοχής. Έπρεπε να κάνουμε
επιπλέον έρευνα αγοράς μετά την έναρξη του έργου, προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κατάλληλη πέτρα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Την άνοιξη του 2008 εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες ποσότητες φυσικών ογκολίθων και έτσι δόθηκε το πράσινο φως να προχωρήσει η επόμενη φάση της κατασκευής του έργου. Η θωράκιση της λιθορυπής με τη δευτερεύουσα στρώση προστασίας από ογκόλιθους. Οι ογκόλιθοι αυτοί ήταν κατηγορίας ΙΤΑΜΗ Α1000 μέχρι 3000 και ΙΤΑΜΗ Α3000 μέχρι 6000. Drop Test. Για πρώτη φορά στην Κύπρο, για τον έλεγχο της ποιότητας των ογκολίθων, εφαρμόστηκε το Drop Test, το οποίο ήταν απέτηση του νέου ευρωπαϊκού προτύπου Ε13383. Μετά την εναρμόνιση, το πρώτο έργο που έγινε είναι εργαστηριακός έλεγχος προσδιορισμού δίχτυς θράψης ογκολίθων, το ως γνωστό το Drop Test. Συγκεκριμένα, το πρότυπο απαιτούσε να ελεγχθούν 50 τεμάχια φυσικών ογκολίθων από κάθε κατηγορία, τα οποία κηρύχτηκαν από 3 μέτρα ύψος, έτσι ώστε να υπολογιστούν οι απώλειες που θα είχε ο ογκόλιθος από μηχανική καταπώνηση. Τους αριθμούμε για να γράφονται στους ογκόλιθους ο αριθμός τους για να είναι ευδιάκριτος, ζυγίζονται και καταγράφεται το βάρος τους. Μετά με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος, τους ρίχνουμε πάνω στην ήδη κατασκευασμένη βάση του ογκόλιθους από ύψος 3 μέτρα, επαναζυγίζονται και καταγράφονται και συγκρίνονται με το αρχικό τους βάρος. Τα δεδομένα αυτά, η σύγκριση καταγράφεται, συγκρίνεται και γίνεται γραφική παράσταση για να δούμε αν πληρούν τις προδιαγράφεις του συμβολαίου και ο δείχτης θράψης δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%. Ως το καλοκαίρι του 2008 είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προεργασίες, δηλαδή η εξέβρεση χώρου κατασκευής, η μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού, η προμήθεια και μεταφορά των μεταλλοτύπων, των εργαστηριακών δοκιμίων κλπ. Αφού η ποσότητα των φυσικών ογκολίθων που παρήγαγαν τα λατομεία στην Κύπρο δεν ήταν ικανοποιητική, αποφασίστηκε όπως καλυφθούν οι ανάγκες αυτές με τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας και αντοχής C40. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων τεχνητών ογκολίθων και ο μελετητής μπορεί να επιλέξει διάφορα σχήματα. Στο αλευτικό καταφύγιο ζυγίου επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν τετράποδα. Αυτοί ήταν οι κύριοι προκατασκευασμένοι τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας από τον κυματισμό που θα τοποθετούνταν στον προσύνεμο μόλο. Ο λόγος που το προτιμήσαμε κι εμείς είναι διότι δίδει την ισορροπία μεταξύ Λάρνακας, Λευκωσίας, Λεμεσού, είναι στο κέντρο αυτών των τριών πόλεων. Το σχήμα αυτό αρμόζει με το τοπονύμιο, με το ζύγι, με την ονομασία της περιοχής. Για να αποφευθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία στην κοινότητα ζυγίου, αποφασίστηκε όπως εξευρεθεί ένας χώρος έξω από την κοινότητα, όπου θα επέτρεπε την κατασκευή και την παραμονή των τεχνητών ογκολίθων μέχρι τη χρησιμοποίησή τους. Είχαμε γύρω στα 5.500 κομμάτια διάφορους τύπους τεχνικών ογκολίθων. Έπρεπε να βρούμε μαζί με την κοινοπραξία κάποιο χώρο ώστε να μην δημιουργούμε ενοχλαγωγία εδώ στο χωριό. Η τοποθεσία που επιλέχθηκε ήταν μεταξύ της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης και του χωριού Μαρή, 4 χιλιόμετρα από το χώρο του αλιευτικού καταφυγίου. Ξεκινήσαμε με 10 σκάλες και στο τέλος καταλήξαμε να έχουμε 50 σκάλες. Είχαμε περίπου 5.500 τεχνικούς ογκόλιθους διαφόρων ειδών, ώστε να γίνει αυτό το αριστούργημα και το αλευτικό καταφύγιο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι ήταν χωρισμένοι σε 11 κατηγορίες. 1.568 τεχνητοί ογκόλιθοι κατηγορίας ΤΑΦ1 και ΤΑΦ2 χρησιμοποιήθηκαν στον Κρυπιδότυχο. 281 ογκόλιθοι κατηγορίας ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4 χρησιμοποιήθηκαν στις αποβάθρες. 79 ογκόλιθοι τύπου ΤΑΦ5 και ΤΑΦ6 δημιούργησαν τις κολόνες για τις ξύλινες αποβάθρες. 3.141 τετράποδα 4 κυβικών τύπου ΤΑΦ8, 495 τετράποδα 6 κυβικών τύπου ΤΑΦ9, 102 ογκόλιθοι τύπου ΤΑΦ10 χρησιμοποιήθηκαν στον υπήνεμο και 4 κομμάτια τύπου ΤΑΦ11. Ταυτόχρονα με τα τετράποδα ξεκίνησε και η κατασκευή των υπόλοιπων τεχνητών ογκολίθων μπλόκια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των κρυπηδωμάτων και των αποβαθρών του έργου.
Με 15 καλούπια για τα μικρά τετράποδα, 3 για τα μεγάλα τετράποδα και 10 καλούπια για τα μπλόκια, κατασκευάζονταν 28 τεμάχια με όγκος κυροδέματος πάνω από 120 κυβικά ημερησίως. Η κοινοπραξία θα έπρεπε να επιλύσει ακόμη ένα πρόβλημα. Αυτό της μεταφοράς των φυσικών και τεχνητών ογκολήθων από τον χώρο παραμονής και κατασκευής τους στο εργοτάξιο. Απλώς έπρεπε να μεταφερθούν μετά διαξηράς με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το σχήμα τους δεν είναι κάποιο φορτίο τετράγωνο που μπορείς να το μεταφέρεις εύκολα, θέλει δέσιμο, θέλει προσοχή. Τα τετράποδα ειδικά και των 4 κυβικών και των 6 κυβικών είναι πάρα πολύ ψηλά και έπρεπε να είχαμε πρόβλημα με τα καλώδια της ηλεκτρικής και έπρεπε να έχουμε τέτοιο ύψος ώστε να μην εμποδίζουν την έλευση των τετραπόδων στο αλευτικό καταφύγιο. Είχαμε έρθει σε συνεννόηση τόσο με την αστυνομική δύναμη που εδρεύει στο ΖΥΓΙ, όσο και με τις τοπικές αρχές, τους εστιατόρες, και καθορίστηκαν οι χρόνοι κατά τους οποίους έπρεπε να τα μεταφέραμε από το Μαρί στο εργοτάξιο. Εγκατασκευάστηκε με τέτοιον τρόπο το αλευτικό καταφύγιο, που οι άνθρωποι που το κατασκευάζαν προσπαθήσαν να μας ενοχλήσουν. Και ενώ έγιναν προσπάθειες να μεταφερθούν οι ογκόληθοι μέσω θαλάσσης, εντούτοις ούτε αυτή η λύση ήταν πρακτική, επειδή δεν υπήρχαν χερσαίοι χώροι και έτσι μεταφέρονταν ανατριάδες στο εργοτάξιο. Στην εξωτερική θωράκιση του προσύνημου κυματοθράφστη τοποθετήθηκαν γύρω στους 3.000 ογκόληθους. Μεταφέρονταν 3-3 στο χώρο του εργοταξίου και με πλωτούς γερανούς τοποθετούνταν στη θέση που έπρεπε να τοποθετηθούν. Την ημέρα έβαζα και 100, και 120 βάλαμε. Είναι χρειάστηκε ακριβώς περίπου 3 χρόνια. Εργαστηριακή ελέγχη. Για το κάθε προκατασκευασμένο τεμάχιο γίνονταν οι απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές για την εξέταση της ποιότητας του σκυροδέματος. Μετά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της λιτικής αντοχής του σκυροδέματος, στις 28 ημέρες, δίνονταν οι σχετικές εγκρίσεις για την ενσωμάτωσή του στο έργο. Πολύ σύντομα, κατορθώθηκε να δημιουργηθεί ικανοποιητικό απόθεμα. Είχαμε κάνει προκαταστικούς στα αδρανήλικα, το λεγόμενο mix design, πρωτού ξεκινήσει η εργασία. Ταυτόχρονα πήραμε και για επανέλεγχο στο κεντρικό εργαστήριο στη Λευκοσία και στο εργαστήριο των δημοσιογράφων Λεμεσού. Είχαμε κάνει περίπου 4.500 δειγματοληψίες δοκιμίων. Για την εξασφάλιση της σωστής ποιότητας και ακρίβειας της εργασίας γινόταν μεγάλος αριθμός ελέγχων και μετρήσεων από την ομάδα επίβλεψης των δημοσίων έργων. Ό,τι οι κατασκευές γίνονταν στο χερσαίο χώρο και στο θαλάσσιο έπρεπε να ελεγχτούν υψομετρικά, να ελέγξουμε τις κλίσεις τους, να ελέγξουμε ό,τι είχε σχέση με την κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια τα κατασκευαστικά. Οι περισσότερες δυσκολίες ήταν στο βυθό, αλλά αντιμετωπιστήκαμε με την κατάδυση διτών για τον έλεγχο τόσο με όργανα ακριβίας ή χρονομετρικές εργασίες, τόσο και με οπτικών έλεγχων με τον δίτη στο βυθό. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο της δεύτερης τρώσης στον προσύνεμο μόλο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, ακολούθησε η κατασκευή της τελικής εξωτερικής θωράκισης. Το τμήμα πλησίων της ακτής κατασκευάστηκε με φυσικούς ασβεστολιθικούς ογκολήθους κατηγορίας 3 μέχρι 6 τόνων και 6 μέχρι 10 τόνων. Το μεγαλύτερο τμήμα της εξωτερικής θωράκισης του προσύνεμου μόλου κατασκευάστηκε με τετράποδα και η τοποθέτησή τους έγινε με πλωτούς γερανούς. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξκαφής στη λίμνο Λεκάνης στο απαιτούμενο βάθος των 2,50 μέτρων και 3,30 μέτρων αντίστοιχα. Είχε γίνει ένα τρομακτικό πρόγραμμα το οποίο προσαρμόζονταν κάθε 2 εβδομάδες μαζί πάντα σε συνεννόηση μαζί με τον άλλο συνάδελφο ο οποίος ήταν ο κοταξιάρχης.
Δήμος Μόλος είναι το ανατολικό τμήμα της προστασίας του καταφυγίου, ο οποίος το προφυλάσσει από τους επικρατούντες ανατολικούς ανέμους και κύματα. Οι εργασίες για τον υπήνεμο μόλο ξεκίνησαν αφού κατασκευάστηκε μεγάλο τμήμα του προσύνεμου μόλου, το οποίο παρήχε την απαιτούμενη προστασία στον εξοπλισμό. Για την κατασκευή του υπήνεμου μόλου χρησιμοποιήθηκαν ογκόλυφοι κατηγορίας ΙΤΑΜΙ Α 300 μέχρι 1000, για τη δευτερεύουσα στρώση ΙΤΑΜΙ Α 1000 μέχρι 3000 και για την εξωτερική στρώση ΙΤΑΜΙ Α 3000 μέχρι 6000 και 6000 μέχρι 10000 αναλόγως του τμήματος του μόλου. Κατασκευάστηκαν οι κρυπηδότυχοι και οι αποβάθρες, στις οποίες θα γίνεται η ασφαλής πρόσθεση των σκαφών. Τμήμα των κρυπηδότυχων έγινε με τη χρήση τεχνητών ογκολύθων, ενώ το τελικό άνω μέρος με επιτόπου ένχυτο σκυρόδεμα. Ξεχωριστή αρχιτεκτονική πινελιά αποτελεί η κάτωψη του αλιευτικού καταφυγίου με τα κρυπηδώματα που δεν σχηματίζουν τον παραδοσιακό ορθογώνιο σχήμα, αλλά οι χώροι ενώνονται και προεκτείνονται ομαλά με τη χρήση καμπυλών. Πιστεύω ότι έχουν ακολουθηθεί πρακτικές αρχιτεκτονικές ώστε να προσαρμοστεί με το περιβάλλον καλύτερα, να σεβαστεί το γεγονός ότι είναι μπροστά σε ένα χωριό και έχει κατασκευαστεί στα συνωσία σαν επέκταση του ίδιου του χωριού αυτού και της κοινότητας. Πρέπει να σας πω ότι για μας που κάνουμε λιμενικά δεν είναι συνηθισμένο. Η δημιουργία μάλιστα αυτών των καμπυλών είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη δυσκολία στην κατασκευή του έργου. Οι δύο αποβάθρες κατασκευάστηκαν με ξύλινο κατάστρωμα, προσδίδοντας ιδιαίτερο χαρακτήρα στο αλιευτικό καταφύγιο, παραπέμποντας ταυτόχρονα στην εικόνα της παλιάς αποβάθρας. Και έτσι συνάδει ο σχεδιασμός του έργου με τις αλλιευτικές ανάγκες και την εξυπηρέτηση του κοινού. Ταυτόχρονα με το αλλιευτικό καταφύγιο έγινε και η κατασκευή 5 παράλληλων κυματοθραυστών. Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για τη συγκεκριμένη μελέτη έγινε φυσικό μοντέλο, στο οποίο εξετάστηκε η επίδραση του αλιευτικού καταφυγίου στην ευρύτερη περιοχή. Καθορίστηκε το μήκος της περιοχής, η οποία θα είχε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, και πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Βάσει της μελέτης που έγινε με το φυσικό μοντέλο, διαπιστώθηκε ότι η περιοχή που επηρεάζεται είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου μέχρι το πεδίο βολής Ζυγείου. Για την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής προτάθηκε και αποφασίστηκε η κατασκευή παράλληλων κυματοθραυστών από φυσικούς ογκόλυφους. Η πρόταση προβλέπει χαμηλής τέψης κυματοθράυστες 40 εκατοστών πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Με αυτόν τον τρόπο και προστατεύεται η παραλία, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει οπτική οχληρία για τους επισκέπτες της περιοχής. Οι κυματοθράυστες θα βοηθήσουν στην προστασία της παραλίας από διάβρωση και θα βελτιώσουν τις συνθήκες για τη χρήση της. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν ασβεστολιθικοί ογκόλυφοι, ώστε να ταιριάζουν τόσο με τους μόλους και τους χώρους του ελιευτικού καταφυγίου, όσο και με το χαρακτήρα και το χρώμα της ευρύτερης περιοχής. Θεομηνία. Οι δυσκολίες για την κατασκευή ενός τόσο μεγάλου έργου σε ξηρά και θάλασσα δεν είναι λίγες. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός θαλάσσιου έργου είναι η μήνη του Ποσειδώνα. Οπωσδήποτε η θαλασσοταραχή, όχι η θαλασσοταραχή, μας έφεραν πίσω σε πέραν το μία περιπτώσεων. Αλλά τούτο είναι μέσα στις συνθήκες, και το μάθαμε και εμείς με τον τρόπο κατασκευής του έργου, μέσα στις συνθήκες κατασκευής λιμενικών έργων. Ενώ το έργο βρισκόταν στα πρώτα στάδια κατασκευής του, η οργή της θάλασσας χτύπησε παραμονή Χριστουγέννων του 2009.
Έφτασε πραγματικά το τηλέφωνο μου από ανθρώπους που με πήραν για να με πληροφορήσουν για τις ζημίες που υπήρχαν. Θαλασσοταραχή στο Ζύγι κατέστρεψε το λιμενοβραχίωνα στο νέο αλλιευτικό καταφύγιο. Έργα ενός ολόκληρου χρόνου κατέληξαν στο βυθό. Με πόνο ψυχής, οι επαγγελματίες ψαραρές της περιφέρειας Βασιλικού Ζυγίου αντίκρισαν το αποτέλεσμα της οργής της φύσης. Περίμεναν με αγωνία την ολοκλήρωση των έργων για να αρχίσει η λειτουργία του καταφυγίου και να προστατεύονται οι αλλιευτικές βάρκες από τη μανία των κυμάτων. Τα κύματα όμως τους πρόλαβαν για άλλη μια φορά. Πίσω εκεί που περιμέναμε ότι και πήγαινε με καλό ρυθμό το λιμάνι να τελειώνει πιο γρήγορα, τώρα οπωσδήποτε θα έχουμε καθυστέρηση. Είναι μεγάλες οι ζημιές που έχουν οι ανθρώποι, γιατί θα ξεκινήσουν από την αρχή. Η θεομηνία αυτή είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα της δουλειάς που είχε ήδη γίνει και δεν είχε προστατευθεί από τετράποδα να καταστραφεί και να μεσολαβήσουν 45 ημέρες για την ανακατασκευή του. Χαρήκαμε βέβαια, γιατί όταν δεν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, οι καταστροφές είναι ευτυχώς όλες αναστρέψιμες και μένει μονάχα η οικονομική ζημιά. Αισθάνθηκα πολύ μεγάλη λύπη όταν είδα το έργο να έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά και τόσο πολύ κόπο να εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή να είναι μάταιος. Τι να νιώσεις όταν βλέπεις ένα πράγμα να καταστρέφεται, όταν παιδεύεσαι να το φτιάξεις και μετά το βλέπεις και καταστρέφεται, εκτός από οικονομική πλευρά υπάρχει και το τεχνικό να το ξαναφτιάξεις και να το κάνεις. Συγκεκριμένα, επλήγει ο προξύνεμος μόλος. Συνυπολογίζοντας το χρόνο που χρειάστηκε για την ανακατασκευή του και την καθυστέρηση των προγραμματισμένων εργασιών, συνολικά 100 εργάσιμες ημέρες τις πήραν τα κύματα. Σαν εταιρεία, σαν προσωπικό, σαν εξοπλισμός, ότι ήμασταν σε θέση να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη δυσκολία και να φέρουμε πάλι στη σωστή πορεία το έργο. Είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει και αν προσπαθήσει να το προβλέψει, πιθανότατα να οδηγηθεί σε ένα έργο που θα είναι τόσο ακριβό που να αναγκαστεί αυτός που πληρώνει να πει ας καταστραφεί και μια φορά θα το ξαναφτιάξω. Σχεδόν όσο καιρό πήγε το έργο πίσω, αλλά τόσο καιρό πήγε και τη δουλειά μου, γιατί αρχικά θα έπρεπε να κάνω τον απολογισμό της καταστροφής και θα έπρεπε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή τα ίδια πράγματα. Είχα δώσει κάποια σημάδια, είχαν γίνει κάποιες εγκομετρήσεις, είχαν γίνει κάποια χτισήματα ογκολήθων και κάποια μπαζώματα, τα οποία χάθηκαν από τα κύματα και από τη θάλασσα και θα έπρεπε ξανά από την αρχή όλα τα σημάδια, ξανά από την αρχή να τους βάλουμε, να τους δείξουμε το πώς θα χτίσουν την πέτρα, πού θα μπαζώσουν, πόσα θα μπαζώσουν. Φάρος. Όπως και σε κάθε λιμάνι, ο φάρος σηματοδοτεί την είσοδο του λιμανιού. Το καταφύγιο έχουν κατασκευαστεί δύο φάροι από λευκό σκυρόδερμα, ένα στον προσύνεμο μόλο και ένα στον επίνεμο μόλο. Και ο χαρακτήρας που θέλαμε να δώσουμε είναι πάλι να θυμίζει την περιοχή, το Ζύγι. Και δώσαμε αυτό το σχήμα που είναι τρεις πυλώνες που συγκλίνουν για να βγαίνουν προς τα πάνω. Και πιστεύουμε ότι είναι ένα μικρό χαρακτηριστικό του λιμανιού για να ξεχωρίζει από τα άλλα αλλιευτικά καταφύγια. Με γρήγορους ρυθμούς και απόλυτο επαγγελματισμό, το έργο δεν άργησε να υλοποιηθεί. Γιατί φτιάξαμε ένα έργο όχι λιμενικό. Αυτή τη στιγμή ένα πίνακα κάναμε. Είναι με περηφάνεια που εκτελέσαμε το έργο τούτο. Γιατί όπως είχαμε δηλώσει όταν μας κατακαιρώθηκε το έργο, ότι εμείς με ευθύνη και συνέπεια θα παραδίδαμε ένα έργο άριστης ποιότητας. Το έργο ελέγχθηκε μετεπένων από το Ανώτατο Σώμα Ελεκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική αναφορά δεν είχε την παραμικρή παρατήρηση. Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στα πλαίσια αυτά είχαμε επίσκεψη από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, το οποίο έλεξε την οικονομική διαχείριση του έργου. Είναι τιμητικό τόσο για όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα που εργάστηκαν για αυτό το έργο και για το Τμήμα Δημοσίων Έργων που είχε το μεγαλύτερο βάρος για την εκτέλεση του έργου, το γεγονός ότι δεν βρέθηκε καμία παρατήρηση από μέρος του συγκεκριμένου σώματος. Είναι τιμητικό επίσης και για τον τόπο μας που τα σχόλια από το συγκεκριμένο σώμα ήταν θετικότατα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει το πόσο προσεγμένη δουλειά κάνουν οι λειτουργοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων
και το πόσο οι μηχανικοί των έργων προσέχουν την ποιότητα στα έργα και προσέχουν και επίσης όλες εκείνες τις διαδικασίες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα συγχρηματοδοτημένο έργο. Είναι πράγματι κάτι που μας γεμίζει με πολύ περηφάνεια, γιατί δείχνει ακριβώς την υψηλή ποιότητα των εργασιών του τμήματος και το πόσο καλά καταρτισμένοι είναι οι μηχανικοί μας, οι οποίοι μπορούν να διεκπαιρεώνουν τέτοια έργα χωρίς να δίδουν την οποιαδήποτε αφορμή στον καθένα να κάνει οποιαδήποτε παρατηρήσει. Το αλιευτικό καταφύγιο Ζυγείου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση της σωστής διαχείρισης της παράκτειας ζώνης, αφού ταυτόχρονα έγιναν μελέτες τόσο για το έργο όσο και για το περιβάλλον. Εγγένεια. Σήμερα ένα όνειρο που πολλοί πίστευαν ότι ήταν απατηλό έγινε πραγματικότητα. Κύριε Σάρκαν και Οστά, βαφτίζεται σήμερα και το όνομα αυτού αλλιευτικών καταφύγιο Ζυγείου. Του μεγαλύτερου και σημαντικότερου έργου που έγινε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία για την Κυπριακή Αλία. Σήμερα αρχίζει μια νέα εποχή για την Αλία μας και τους Κύπριους ψαράδες. Για τους ανθρώπους του δύσκολου μεροκάματου, του Μόχθου και της Αλμύρας. Ένα σύγχρονο αλλιευτικό καταφύγιο. Ένα ολόκληρο λιμάνι βρίσκεται από σήμερα στη διάθεσή τους. Για τον ελιμενισμό και για πολλαπλές χρήσεις με όλες τις αναγκαίες σύγχρονες εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις. Η συγχρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η παρουσία μου εδώ ασφαλώς δίνει και ένα πολιτικό μήνυμα. Η Ευρώπη είναι εδώ. Είναι εδώ, σε αυτό το νησί. Η Κύπρος είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα εργαστούμε μαζί για την ευημερία των πολιτών, για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν εδώ. Θα εργαστούμε μαζί για την ειρήνη στην περιοχή, έτσι ώστε και τα παιδιά μας να έχουν το μέλλον που τους αξίζει. Είναι πράγματι ένα στολίδι, μια ομορφιά. Ένα αίτημα που χρονολογείται πέραν των 25 χρόνων. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, υλοποιούνται βασικοί στόχοι του προγράμματος διακυβέρνησης μας. Υλοποιούνται οι στόχοι της δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής για τον ασφαλή ελιμενισμό των αλλιευτικών σκαφών. Με την ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε και ο κύριος στόχος, που δεν ήταν άλλος από το να βοηθήσει την Κυπριακή Αλία, προσφέροντας στους ψαράδες της περιοχής έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο φύλαξης και προστασίας των σκαφών τους, θέτοντας έτσι τις απαραίτητες βάσεις για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό το λιμάνι είναι ένα στολίδι για την περιοχή. Και στολίδι για τους γείτονες, για τους ανθρώπους που επισκέπτονται το Ζύγι από την Λευκοσία. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, μου μιλά πάρα πολύ κόσμο και ξέρω πόσο ωραία νιώθουν κάθε απόγευμα να περπατήσουν αυτόν τον χώρο. Φανταστείτε πόσο χρήσιμο είναι για εμάς τους ψαράδες όταν φεύγουμε τη νύχτα και μπορούμε να βγούμε του λιμανιού με τα φώτα και να μπούμε σε ένα λιμάνι φωτισμένο. Το αλλιευτικό καταφύγιο Ζυγείου αποτελεί σημαντική αρρωγή και στην ανάπτυξη της κυπριακής ναυσιπλοείας μικρών σκαφών, καθώς μπορεί να φιλοξενήσει οποιοδήποτε σκάφος ταξιδεύει νότια της Κύπρου για επιδιόρθωση ή ανεφοδιασμό. Η ζωή των επαγγελματιών ψαράδων άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη. Άρχισα και ζηλεύω τους ψαράδες εγώ, διότι με έτσι αλλιευτικό καταφύγιο
σκεφτούμε να γίνω και εγώ ψαράς. Χρόνια αγωνιζόμαστε για να γίνει αυτό το λιμάνι. Έγινε πραγματικότητα. Είναι ένα στολίδι στην περιοχή μας και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είμαι μέλος της τοπικής επιτροπής και του Παγκύπριου Συνδέσμου. Τα σχόλια που ακούμε για το λευτικό καταφύγιο είναι τα καλύτερα. Διότι σε κανένα άλλο λευτικό καταφύγιο δεν παρέχουν τις ευκολύνσεις που παρέχει το συγκεκριμένο λευτικό καταφύγιο. Η αρχιτεκτονική του έργου, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ογκόλυθη, ξύλο και οι χρωματισμοί στα μποτού πατώματος, επιλέγηκαν ώστε να είναι σε αρμονία με το περιβάλλον της περιοχής. Οι διάφορες εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις, όπως τα παγκάκια, οι ράμπες, οι προσβάσεις και τα σκαλοπάτια, έγιναν με τρόπο που να βοηθούν τον επισκέπτη να κινείται με ασφάλεια σε όλους τους χώρους. Η περιοχή αναβαθμίστηκε. Η κοινότητα Ζυγείου και γενικότερα η περιοχή Ζυγείου θα έχει πλέον ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, υπερσύγχρονο, το οποίο θα εξυπηρετεί τους επαγγελματίες ψαράδες και όχι μόνο. Όλη η περιοχή θα μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά και τα εστιατόρια και οι άλλοι χώροι που παρέχουν υπηρεσίες για τους επισκέπτες και έτσι πιστεύω ότι πραγματικά θα αναζωογονηθεί πάρα πολύ ολόκληρη περιοχή και του Ζυγείου αλλά και των γύρω κοινοτήτων. Ο κόσμος που έρχεται πλέον στο Ζύγι που έχει κάνει και 2-3 χρόνια να έρθει στο Ζύγι, πραγματικά μένει με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τι έχει γίνει. Έχει αρχίσει ένας οργασμός ανάπτυξης από διάφορες εταιρείες εδώ γύρω από το λευτικό καταφύγιο. Έχει αρχίσει να δημιουργείται παραλία για τους λουωμένους, πράγμα που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Τους αρέσει να το βλέπουν, έρχονται να βλέπουν τους ψαράδες, τα ψάρια, οπότε νομίζω θα έχει και αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Εγώ αγαπώ τη θάλασσα, τη λατρεύω, άρα το περιβάλλον εδώ για μένα με ενθουσιάζει. Όπως είμαι σίγουρος, ενθουσιάζει και κάθε νησιώτην, ο οποίος πραγματικά αισθάνεται νησιώτης και όταν βλέπει τον μπλε της θάλασσας και του ουρανού, αισθάνεται περήφανος και τυχερός που ζούμε σε έναν τόσο ωραίο τόπο, τον οποίο πρέπει να προστατεύουμε. Και δεν είναι μόνο το στολίδι της περιοχής για επισκέπτες και τόπιους, δεν είναι μόνο η ουσιαστική προσφορά στους επαγγελματίες ψαράδες, είναι και η πόρτα που άνοιξε και παραμένει ανοιχτή. Ένας και από τους λόγους στους οποίους λάβαμε μέρος σε αυτήν την προσφορά ήταν και ότι είναι έργο προσφοράς προς την κοινωνία. Θα πούμε ότι βοηθά την τοπική κοινωνία τόσο οικονομικά όσο και πρακτικά. Σκεφτείτε ότι η περιοχή εκείνη του Ζυγείου έχει αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά, έχουν αξιοποιηθεί οι περιουσίες του κόσμου και έχει τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Είναι πραγματικά μεγάλη η ικανοποίησή μας επίσης, γιατί έχουμε σαν κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία ένα κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Φεύγοντας από το Ζύγι και από το Αλευτικό Καταφύγιο, εύχομαι να διατηρηθεί ο χώρος και ο τόπος όπως είναι, ώστε να παραμείνει ο τόπος έλξης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους του χωριού και να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη του χωριού. Το αλιευτικό καταφύγιο Ζυγείου μοιάζει να είναι το ιδανικό πάντρεμα του ήλιου και της θάλασσας με το όμορφο ψαροχώρι. Η αρμονία των γραμμών, των χρωμάτων και της ηρεμίας εκείνης που αισθάνεται όποιος το επισκεφτεί είναι η κληρονομιά που αφήνει πίσω τους σε ντόπιους και επισκέπτες. Ένα έργο σταθμό στο σμίξιμο του υγρού στοιχείου και της ταιριάς, της καλής ψαριάς και της ασφάλειας, της ομορφιάς και της καθημερινότητας, της απλότητας και της λειτουργικότητας. Ένα έργο που στο πέρασμα των χρόνων θα μένει εκεί, σιωπηλός μάρτυρας μιας μεγάλης προσπάθειας, μιας απαράμιλης επαγγελματικής διεκπεραίωσης, μιας καλοσχηματισμένης όμορφης γωνιάς στα κυπριακά παράλια, πρότυπο συνέχισης ενός οράματος που έγινε πραγματικότητα, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες κόντρα στα ξεσπάσματα της φύσης. Μια κατασκευή με γερά θεμέλια στα ανθρώπινα πρέπει και μπορώ,
ένα κύμα δημιουργίας στην ανθρώπινη ανάγκη. Έτσι όπως μπορούμε, έτσι όπως μας αξίζει. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Κυπριακή Δημοκρατία.